Καλημέρα κυρία Δουλουγεράκη. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα τραγικό σημείο να ξυπνάμε το πρωί, να ανοίγουμε τηλεόραση ή διαδίκτυο και να λέμε για να δούμε ποιος σκοτώθηκε σήμερα το βράδυ. Νομίζω ότι... Μ' ακούτε? Ακούω προσεκτικά. Παραπονιέμαι βέβαια από την αρχή, διότι είπατε να ανοίγουμε το διαδίκτυο, να ανοίγουμε την τηλεόραση, να διαβάζουμε, αλλά δεν άκουσα κάτι για ραδιόφωνο. Ναι, να ανοίγουμε το ραδιόφωνο, αν έχετε δίκιο. Έτσι, μπράβο. Να το διορθώσουμε. Και να λέμε ποιος σκοτώθηκε σήμερα, το βράδυ. Δυστυχώς έχει γίνει μια κανονικότητα, να μια λέξη καινούργια, αυτό το μακελιό το οποίο γίνεται στους δρόμους της χώρας και στην Κρήτη, η οποία νομίζω, αν και δεν το παρακολουθώ και τελείως στατιστικά το πράγμα, έχει μάλλον τα πρωτεία και σε αριθμούς και σε αναλογία πληθυσμού. Είναι μια θλιβερή βέβαια αυτή η πρωτιά. Και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε, θα το πω λίγο έτσι σκληρά, ότι όλα αυτά δεν είναι ατυχήματα, δυστυχήματα, δεν οφείλονται στην κακιά ώρα, στη μαύρη στιγμή, και για να βάλω λίγο και το θεολογικό κομμάτι μέσα, δεν είναι ούτε λογικό, ούτε πρέπον, με την έννοια όχι του κοινωνικού καθώς πρεπισμού, πρέπον για το αν θέλουμε να δούμε την αλήθεια. Να γράφουμε μαντινάδες, να λέμε στιχάκια για τον άδικο Θεό που πήρε τα δικοχαμένα παιδιά. Εδώ πρόκειται ξεκάθαρα για μία νοοτροπία, η οποία έχει πολλές αιτίες, θα είχε και αρκετές λύσεις αν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, να λάμβαναν τις ευθύνες τους. Και όταν λέω άνθρωποι, εννοώ κυρίως την εκπαίδευση, την οικογένεια και κάποιους φορείς, ώστε να σταματήσει αυτό το μακελιό. Εδώ πρόκειται ξεκάθαρα για αυτοκτονίες και δολοφονίες. Όταν, ας πούμε, κάποιος παίρνει το τιμόνι, βάζει μέσα 2-3 άτομα και πάει του σκοτωμού, δεν φοράει ζώνη, έχει πιει και δεν βλέπει μπροστά του, δεν φοράει κράνο στο δρόμο, δεν τηρεί τα σήματα οδικής κυκλοφορίας, δεν τηρεί το κοινό νου ότι με αυτό το αυτοκίνητο και με αυτά τα λάστιχα και σε αυτούς τους δρόμους δεν μπορώ να είμαι ο Σουμάχερ στην πίστα Φόρμουλα 1. Και όλα αυτά πρόκειται ξεκάθαρα για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να αυτοκτονήσει. Και επειδή κουβαλάει μέσα το άτομο και επειδή δεν ξέρει που θα του φύγει το αμάξι και μπορεί να πέσει και στον απέναντι, είναι ουσιαστικά επίδοξος δολοφόνος. Να πούμε την αλήθεια. Ομά, ορθά και κοφτά. Και φαντάζομαι ότι όλοι μας, εκεί που περπατάμε στο δρόμο, αν βλέπαμε κάποιον να μας πλησιάζει με ένα όπλο προτεταμένο και να μας δείχνει, κάτι θα κάναμε. Θα καλούσαμε την αστυνομία, θα σοκαριζόμασταν, θα φροντίζαμε να τον αποφύγουμε. Ενώ είναι μια κανονικότητα, ας πούμε, όλος με το αυτοκίνητο να κάνει ουσιαστικά το ίδιο. Έτσι, ένα όπλο είναι το αυτοκίνητο, το οποίο το στρέφει εναντίον μας και εναντίον του εαυτού του. Αυτοκίνητο και μηχανάκι. Και μηχανή. Στα σχολεία δεν υπάρχει τίποτα που να προλάβει καταστάσεις. Στο Λύκειο, στο οποίο εγώ διδάσκω 20 χρόνια, τα παιδιά του Λυκείου είναι που συνήθως θα πάρουν το μηχανάκι ή το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει επίσημα από το Υπουργείο ούτε μισό μάθημα, ούτε μισή ενότητα, η οποία επίσημα, ξαναλέω, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, να καλλιεργεί την οδηγική παιδεία. Αν κάποιο σχολείο, κάποιος εκπαιδευτικός, κάποιος διευθυντής έχει την ευαισθησία να κάνει κάποιες δράσεις, αυτό είναι προσωπική του πρωτοβουλία. Δυστυχώς συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τα τροχαία. Πάμε στις κηδείες και στα μνημόσυνα μαθητών μας. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουμε ως εκπαιδευτικοί και ως μαθητές που σχετίζονται άμεσα με τα τροχαία. Ως γονιός. Γιατί έχουμε... Μισό λεπτό. Γιατί έχουμε δύο τινά. Έχουμε εκείνα τα παιδιά τα οποία από τα 15 τους, 14-15, έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το αυτοκίνητο που θα τους δώσει ο μπαμπάς και η μαμά. Έχουμε από την άλλη πλευρά εκείνα τα άλλα παιδιά που δεν τους δίνει το αυτοκίνητο ή τη μηχανή ο μπαμπάς και η μαμά. Δεν με εμπιστεύεστε, γιατί το φίλο μου τον Παναγιώτη τον εμπιστεύεται ή η μαμά του και ο μπαμπάς του, γιατί εσείς όχι εμένα, με συγκρούσεις μεγάλες μέσα στο σπίτι. Εκεί
πώς το παλεύεις? Και εμένα τα παιδιά μου τα μεγάλα είναι 21 και 19. Καταρχάς, το πράγμα ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Υπάρχει σε κάποια πράγματα μηδενική ανοχή. Για παράδειγμα, από μικρά δεν διανοούνται να μπουν στο αυτοκίνητο και να μην βάλουν ζώνη. Και φυσικά ζώνη θα φορέσει και ο γονιός. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή του παιδιού βάλε ζώνη επειδή είσαι μικρός και ο πατέρας και η μάνα να μην φοράνε ζώνη. Οπότε η νοοτροπία της ζώνης, ας ξεκινήσουμε από το απλό, ξεκινάει από την βρεφική, θα έλεγα, ηλικία. Επομένως, αυτό είναι μια αρχή η οποία υπάρχει πάντα. Δεύτερον, όντως, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά και κυρίως τα αγόρια, εκεί στην ηλικία των 14-15, η ταχύτητα σίγουρα είναι ελκυστική, η αδρεναλίνη ανεβαίνει, μιμούνται φίλους, βλέπουν πράγματα. Τώρα, μάλιστα, είναι και η ταχύτητα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία υμνείται ιδιαιτέρως μαζί με άλλα που ας μην τα αναφέρουμε αυτή τη στιγμή, στην περίφημη τραπ μουσική, γρήγορα αυτοκίνητα, σφαίρα, κάνω μαγκές κτλ. Θεωρώ ότι εδώ πάλι υπάρχει, μάλλον ναι, δεν υπάρχει καθόλου περιθώριο να το συζητήσουμε. Κάθετα δεν θα πάρεις αυτοκίνητο. Δεν θα μπεις σε μηχανάκι φίλου σου. Δεν θα μπεις σε αυτοκίνητο άλλου ανθρώπου. Μα είμαι στο Ηράκλειο και θα φύγουμε από το κλαμπ 2 η ώρα και να με φέρει ο φίλος. Όχι. Πάρε με τηλέφωνο, έρθω να σε πάρω εγώ. Ακριβώς ό,τι λένε οι περισσότεροι και ακριβώς ό,τι κάνουν σχεδόν όλα τα παιδιά. Ακριβώς, ναι. Γιατί θα βρεθείς ενώπιον δύσκολων καταστάσεων που σου λέει, μα μη σε ξυπνάω. Όχι, ξύπναμε. Θα σε πάω εγώ. Και θα μπεις, θα πάρεις τη μόνη, πότε. Η πολιτεία έχει θεσπίσει νόμους. Τους νόμους αυτούς, ξαναλέω... Τους στηρεί, γιατί τώρα πήγατε και σε εκείνο το άλλο το ζουμί. Τους στηρεί. Νόμους όσο να κάνει με το αυτοκίνητο και με το μηχανάκι. Δηλαδή υπάρχουν διπλώματα. Θα πάρεις ένα δίπλωμα σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Θα σου δώσω το αυτοκίνητο στα 15-16 να κάνεις τι ακριβώς. Να δείξεις τι. Ότι μπορείς να πατήσεις τον γκάζ και το φρένο. Ωραία, εντάξει, αυτό μπορεί να το μάθει και ένα πεντάχρονο. Άμα το δείξουμε, ας πούμε, να κάνεις τι. Θα πάρεις λοιπόν το δίπλωμά σου όταν η πολιτεία πιστεύει με τους τρόπους που θα το πάρεις. Με δάσκαλο, με μαθήματα οδήγησης, με. Θα αποκτήσεις οδηγική συμπεριφορά. Το θέμα δεν είναι να πατάς τον γκάζι. Το θέμα είναι να ξέρεις πότε πατάς τον γκάζι, πότε πατάς το φρένο, πώς κινήσεις τον δρόμο. Και μετά θα τα δούμε όλα τα υπόλοιπα. Χθες διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο για μία μαμά η οποία συγκρούονταν συνέχεια με τα παιδιά της γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Και της λέγανε όλες αυτές ακριβώς τις δικαιολογίες, ότι οι φίλοι μου και τα λοιπά και δεν καταλαβαίνεις και όλα αυτά. Και λέει, προτιμώ να κλαίτε εσείς τώρα παρά να κλαίω εγώ μετά. Ήταν πολύ αυστηρή πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό, κυρία Σιμακόπουλε, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί μέσα σε όλα τα σπίτια, κυρίως της οικογένειας, που αυτή την ώρα έχουν αγόρια. Λίγο παραπάνω ελέγχεις τα κορίτσια σου, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την αδρεναλίνη, το τι κάνουν οι φίλοι, το τι θέλω, τι μήνυμα παίρνω από αυτό το ρυθμό που τα αναφέρατε πριν από λίγο, εκεί είναι το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να πω όμως κάτι. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να πάει το πράγμα στην οικογένεια όσον αφορά το επίπεδο των συγκρούσεων ή δεν θα πήγαινε τόσο πολύ. Αλλά... εάν, αυτό που είπα στην αρχή, το σχολείο και κάποιοι φορείς είχαν φροντίσει να υπάρχει μια παιδεία. Σε δηλαδή, ποιους φορείς αναφέρεστε? Το σχολείο, εντάξει, στους φορείς, αλλά και το σχολείο θέλει, εκτός από τον καθηγητή, εκτός από τον δάσκαλο, από μικρές ηλικίες, θέλει και τον εκπαιδευμένο τον ειδικό, τον εξειδικευμένο τον ειδικό. Σε ποιους φορείς αναφέρεστε? Παράδειγμα, ακόμα και οι ενορίες, η εκκλησία. Δεν κατάλαβα δηλαδή για ποιο λόγο η ενορία να μην είναι εντάξει μέσα στο πρόγραμμα της αγωγής των ανθρώπων. Γιατί προσέξτε, είπα νωρίτερα για αυτοκτονία, δολοφονία. Δηλαδή, αν ας πούμε παράδειγμα, ένας άνθρωπος πάει σε έναν ιερέα ή σε μια ενορία και πει: θέλω να σκοτώσω δύο ανθρώπους ή θέλω να αυτοκτονήσω. Τι θα του πούνε? Εντάξει, πήγαινε σπίτι σου, όλα καλά. Θα αναλαμβάναμε κάποιες δράσεις. Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό να γίνει σήμερα, κυρία Σιμακόπουλε? Είναι θέμα θέλησης, κυρία Δουλγιαράκη. Όλα είναι δύσκολα και όλα είναι εύκολα.
δόξα τω Θεώ, στη δική μου οικογένεια, έχω βέβαια πολλούς μαθητές που έχω χάσει από τροχέα, στη δική μου οικογένεια δεν υπάρχει κάποιος. Βλέπω όμως σε άλλες οικογένειες, τα πρώτα χρόνια ήμουνα μάλιστα και σε ένα σχολείο της Κεντρικής Κρήτης, που σχεδόν κάθε οικογένεια είχε χάσει έναν άνθρωπο σε τροχαίο ατύχημα. Πέρασαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όλη τους τη ζωή, φορώντας μαύρα, μην πηγαίνοντας σε εκδηλώσεις, γένια μακριά οι άντρες, περθοφορούντες μόνιμα. Άλλαξαν νοοτροπία μέσα από αυτό τον πόνο. Άλλαξαν. Ας πούμε πώς άλλαξαν. Τουλάχιστον οι στενείς συγγενείς άλλαξαν. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Αυτό, επειδή μου είπατε για το εύκολο δύσκολο, αυτό το να περάσεις όλη τη ζωή σου μέσα σε ένα πένθος για ένα παιδί που έχασες, είναι εύκολο? Δηλαδή το δύσκολο ποιο είναι, το να προλάβουμε? Αν το δύσκολο είναι το να προλάβουμε τα γεγονότα, να προλάβουμε θανάτους, να προλάβουμε τροχαία, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας και της επιλογής μας. Για μένα το δύσκολο είναι αυτό. Το να μαυροντηθεί ένα σπίτι. Το να χαραπαλεύουν τα παιδιά στα νοσοκομεία, να κυδεύουμε παιδιά στα νεκροταφεία και αυτά που θα επιβιώσουν από τα νοσοκομεία να είναι μονίμως ανάπηρα και στην ψυχή και στο σώμα. Αυτό είναι το δύσκολο. Όχι το να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Και στο κάτω όσο συζητάμε για το αυτονόητο. Έστω, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε νερό στο φεγγάρι και στον χώρο της παιδείας. Ας δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Ας αντιγράψουμε ακριβώς τι γίνεται σε άλλες χώρες σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Κύριε Σιμονκόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.